Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε τον Δήμαρχο Τρικαίων και όσον ούπο και επισήμως υποψήφιο πρόεδρο για την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος, που μέσα από την καρδιά μας ευχόμαστε να συμβεί. Όχι, εγώ ποτέ δεν βάζω στο μυαλό μου τις τοπικιστικές αντιλήψεις ότι είναι δήμαρχος από τη Θεσσαλία, αυτόν θέλουμε, σαν να κάνει κάτι καλό μόνο για τη Θεσσαλία αυτός που θα βρεθεί στο τιμόνι της ΚΕΔΕ και όχι για όλη την χώρα, για όλες τις κοινωνίες, τις μικρές και τις μεγάλες, από την πρωτεύουσα μέχρι τον πιο μικρό δήμο της χώρας. Το λέω γιατί όλοι ξέρουμε και τώρα πια δεν έχουμε, αν θέλετε, αυτούς τους περιορισμούς στο να λέμε ελεύθερα τη γνώμη μας, όσο ήταν στημένες οι κάλπες για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, αν και καθάρισε από την πρώτη Κυριακή ο Παπαστεργίου. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που απέδειξε με την πρώτη του θητεία στην αυτοδιοίκηση ότι έχει μια άλλη αντίληψη, πολύ φρέσκια, πολύ δημιουργική, πολύ παραγωγική, που δεν είναι τα δελτία τύπου κατόπιν ενεργειών μου και όλα αυτά, που τα συχαίνεται η κοινωνία πια, τα έχει συχαθεί, έχει γκώσει από αυτά, αλλά πάμε με την κοινωνία, να ακούμε την κοινωνία, να συνδιαμορφώνουμε με την κοινωνία αυτά που θέλουμε να κάνουμε. Και αν αυτό μπορέσει ως πνεύμα να το μεταδώσει στο σύνολο της αυτοδιοίκησης, από το τελευταίο χωριό του Εύρου μέχρι την Κρήτη και από την Κέρκυρα μέχρι τη Ρόδο, θα είναι πολύ σημαντικό. Θα έχει συνεισφέρει στο να έχουμε καλύτερες κοινωνίες. Καλή επιτυχία λοιπόν σε αυτόν τον αγώνα, που θα είναι και μακρύ σε διάρκεια. Είναι αυτό, για λίγο ξαποσταίνει και ξανά προς τη δόξα τραβά. Έτσι πάντα πράγματα. Καλή θητεία για το Δήμο σας. Έτσι. Με την έννοια ότι τυπικά η θητεία ξεκίνησε πριν 15 μέρες. Έτσι, αυτή να είναι η πρώτη ευχή. Είναι αλήθεια και αυτός ο προηγούμενος δήμαρχος μου τα άφησε όλα διαλυμένα και τρέχουμε να τα μαζέψουμε. Καμένη γη, άδεια ταμεία. Έτσι, όλα αυτά πραγματικά. Ναι. Δεν βρήκα τα κλειδιά στην πόρτα κλπ. Λοιπόν, καλησπέρα και χαίρομαι που πρώτον σας ακούω πολύ καλύτερα, κύριε Πολύζο, ότι προχθές σας πέτυχα σε δύσκολη φάση. Είχατε και τα συμβάντα στην Αθήνα και πραγματικά. Καλά, αυτά είναι τα ιδιωτικά μας. Μην τα λέτε τα ιδιωτικά μας. Αφήστε τα. Χαίρομαι αυτά. Που πλέον η επόμενη μέρα ήταν μια άλλη μέρα και τραβάμε μπροστά. Να πω κάτι για να εξηγήσω. Οι σχέσεις, όταν έχουν γερά θεμέλια, δεν γκρεμίζονται. Σε καμία έτσι, περίπτωση. Ταρακουνιούνται λίγο, αλλά δεν πάμε μπροστά. Αλλάζει αυτό. Η αλήθεια είναι πως ελπίζω να μου δοθεί η ευκαιρία να μεταδώσω αυτά τα οποία τα τελευταία 5 χρόνια ανακαλύψαμε στα Τρίκαλα. Γιατί πραγματικά η αλήθεια είναι πως πιάσαμε την αυτοδιοίκηση από ένα τελείως διαφορετικό σημείο. Να τη δούμε λίγο διαφορετικά. Να ξεφύγουμε λίγο από τα τετριμένα και να δείξουμε πως και με λίγα χρήματα, γιατί πολλές φορές θεωρούμε και παρουσιάζουμε την έλλειψη χρημάτων ως δικαιολογία για να μην κάνουμε τίποτα, ότι ακόμα και με αυτά τα οποία έχουμε και συνεχίζοντας να διεκδικούμε βέβαια χρήματα για την αυτοδιοίκηση, με τα λίγα μπορούμε να κάνουμε πολλά. Αρκεί να υπάρχει όραμα και αρκεί αυτό που πολύ σωστά είπατε, να κάνουμε την κοινωνία κοινωνό του οράματός μας. Να την ακούσουμε, να διορθώσουμε τα λάθη μας και να τραβήξουμε μπροστά με την κοινωνία. Πάντα πιστεύω πως όταν υπάρχει ένα κενό, ένα χάσμα ανάμεσα στην διοίκηση και την κοινωνία, το project αποτυγχάνει. Δεν τραβάμε μπροστά. Θα πρέπει λοιπόν να συμβαδίζουμε. Να κοιτάμε πάντα λίγο πίσω ή δίπλα μας, να δούμε αν η κοινωνία έχετε μαζί. Κοιτάξτε, το λέτε πολύ παραστατικά. Οι Τρικαλινοί, για παράδειγμα, είχαν ως δήμαρχο για πολλά χρόνια ξανά Παπαστεργίου. Εγώ τον έζησα εκείνον τον Παπαστεργίου. Δεν λέω αν ήταν χειρότερος ή καλύτερος. Ήταν ένας άλλος Παπαστεργίου. Αλίμονο αν η διαδοχή των προσώπων εξασφαλίζει οι ίδιες πολιτικές, οι ίδια χούγια, οι ίδια καλά. Προς Θεού, είστε άλλοι άνθρωποι. Ο λαός είναι εκείνος που σας ζυγίζει. Εσάς σας ζύγισε, γι' αυτό και βγήκατε από την πρώτη Κυριακή, ως ένα πολύ καλό δήμαρχο. Έτσι. Αν παίρνατε 40, θα ήσασταν ένας καλός δήμαρχος. Με το ποσοστό που πήρατε, είστε πολύ καλός δήμαρχος. Στην πράξη πρέπει να τα δείξουμε όλα και να συνεχίζουμε καθημερινά να τα δείχνουμε. Το λέω γιατί είναι ενωπά όλα αυτά. Έτσι, πριν 3 μήνες, 4 είχαμε εκλογές. Προς Θεού. Έτσι ακριβώς είναι και τι έχουν να περιμένουν οι Τρικαλινοί από αυτή τη νέα θητεία. Προφανώς
υπάρχει μια συνέχεια, δεν απομονώνονται με ημερομηνίες οι θητείες. Έτσι, υπάρχει αυτή η ήπια διαδοχή και έτσι θα έπρεπε να είναι, γιατί μπορεί να άλλαζαν και τα πρόσωπα. Αλλά τι έχουν να περιμένουν? Έχουμε να περιμένουμε πλέον την υλοποίηση όλων αυτών τα οποία προεκλογικά παρουσιάσαμε και δεν είναι ευτυχώς ούτε μακέτες ούτε προέρχονται από την φαντασία ενός υποψήφιου τότε δημάρχου. Μιλάμε για το έργο της λαϊκής αγοράς. Σήμερα ανοίξαμε και τις προσφορές και έχουμε και ανάδοχο. Μιλάμε για ένα έργο το οποίο ταλαιπωρεί ή απασχολεί την τοπική κοινωνία πάνω από 50 χρόνια. Το να συμμορφώσουμε την καθημερινή μας και την εβδομαδία σε δεύτερη φάση λαϊκή αγορά. Μιλάμε για τα πάρα πολύ σημαντικά έργα που τρέχουμε μαζί με την Περιφέρεια Θεσσαλίας στα πλαίσια του σχεδιασμού για τη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Κεντρική πλατεία και πλατεία Αγιών Πολυτεχνείου και βέβαια η διπλανή η πλατεία Εθνικής Αντίστασης. Το ποτάμι, ποδηλατόδρομος προς το πάρκο του Αγιώργη, την οδό Καρδίτσης και πολύ σημαντικά έργα υποδομής, όπως η αλλαγή όλου του δικτύου ίδρυυσης της πόλης με 3,5 συν 12 εκατομμύρια ευρώ από τον Φιλόδημο στα εμβληματικά έργα ίδρυυσης. Μιλάμε για νέα έργα επέκταση δικτύων αποχέτευσης. Μιλάμε για το πιο φιλόδοξο κατ' εμέ project που αφορά την αξιοποίηση του λόφου του προφήτη Ηλία, του παρρικμασμένου πλέον, αυτή είναι η αλήθεια, ζωολογικού κήπου και την μετατροπή του σε ένα κέντρο τοπικής χλωρίδας και πανίδας με 20 ζώα και μόνο. Αλλά αυτό να το συνδυάσουμε. Αυτό είναι πολύ ευχάριστο, Δημάρχε, να τα ακούμε. Δηλαδή, εγώ τρελαίνομαι με τους ζωολογικούς κήπους. Και θέλω να πω, επειδή είναι αρχή της χρονιάς, δεν υποδεικνύω ότι κουνάω το δάχτυλο σε κανέναν εκπαιδευτικό. Αλλά παράκληση. Δεν είναι ο μόνος τρόπος για να δουν τα άγρια ζώα, τα παιδιά να τα πηγαίνετε εκδρομές στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο στην Αθήνα. Υπάρχουν ντοκιματέρ καταπληκτικά και με τέτοια ποιότητα εικόνας και ήχου. Αφήστε τα παιδιά να τα δουν εκεί. Δεν είναι συνθήκες το πουθενά τώρα στην Αττική που βράζει εκείνη η περιοχή το καλοκαίρι να είναι ζώα που ζουν σε πιο ψυχρά κλίματα και το ένα και το άλλο. Αφήστε τα ζώα να ησυχάσουν εκεί που τα όρισε ο Θεός, ο καλός μας Θεός, στην φύση. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ακούω αυτό. Έτσι ακριβώς. Μα υπάρχουν. Και εγώ στεναχωριέμαι που τα σχολιά κάνουν αυτές τις εκδρομές εκεί. Μα ξέρετε, κύριε Πολύζο, υπάρχουν τόσα είδη που και τα παιδιά μου που μεγαλώνουν εδώ στα Τρίκαλα, ακόμα και σήμερα, δεν βλέπουν τόσο συχνά ούτε άλογα, ούτε γαϊδούρια, ούτε πρόβατα, ούτε κατσίκες σε ένα αστικό τοπίο. Λοιπόν, αυτά τα ζώα ούτως ή άλλως ζουν με τον άνθρωπο. Ένα πάρκο με 20 ζώα, στα οποία θέλουμε να εντάξουμε όμως και κάποιες αρχαίγονες φυλές του μαύρου χείρου της Ελλάδας, Κατερίνης. Υπάρχουν δηλαδή πράγματα τα οποία πραγματικά μπορούμε να ζούμε, να τα δούμε και να τα δουν και τα παιδιά σε ζώα τα οποία ζούνε, έχουν συνηθίσει να ζούνε μέσα σε ένα τέτοιο τοπίο. Μάλιστα, ο λόφος του προφήτη Λίδας, εξαιρετικός χώρος. Και παράλληλα αυτό, να το συνδυάσουμε και με ένα μελισσοκομικό πάρκο, να μάθουν τα παιδιά για τις μέλισσες, για το μέλι, να βγάλουν και ρήθρες, να δούνε πώς παράγουμε μέλι. Όλο αυτό είναι βιωματικό. Θέλουμε να το συνδυάσουμε και με μια πολύ μεγάλη φυσική παιδική χαρά, με δεντρόσπιτα, με flying fox, με διαδρόμους για ποδήλατα κλπ. Όλα αυτά λοιπόν έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον και είναι ένα πολύ μεγάλο project το οποίο θέλουμε να το στήσουμε. Είναι για μένα το επόμενο project τετραετίας για το Δήμο Τρικαλών, μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Αποθήκες στον ΟΣΕ που τις μετατρέπουμε σε αποθήκες σε χώρο πολιτισμού για τη μουσική και την δικαστική τέχνη. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχουμε μπροστά μας και την επόμενη τετραετία θα τα δουν οι δημότες μας. Μπράβο. Πάμε να δούμε τι έχουν να δουν οι αυτοδιοικητικοί σε όλη την Ελλάδα, αν επικρατήσει η δική σας υποψηφιότητα, κύριε Παπασταργίου. Ξεκίνησε ένας αγώνας εδώ και περίπου ένα μήνα. Τις επόμενες μέρες νομίζω πλέον θα έχουμε και οριστικές καταστάσεις, παύλα ανακοινώσεις, για το πώς ακριβώς θα πορευτούμε. Και επισήμως θα ανακοινωθεί, εννοείται, η υποψηφιότητα, αν και το εκλεκτορικό σώμα το γνωρίζει, με την έννοια ότι πόσοι ψηφίζουν για τον πρόεδρο των Δημάρχων. Θα φανεί το τι θα ανακοινωθεί επισήμως, γι' αυτό ας κρατήσουμε λίγο, να κάνουμε μια ανωτελεία και θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα περπατήσει το σύστημα αυτό. Γιατί υπάρχουν και άλλοι ενδιαφερόμενοι και τέλος πάντων νομίζω πως καλό είναι τα πράγματα να κυλήσουν μόνα τους. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτό. Σημασία έχει το αν θέλουμε πραγματικά να δούμε την επόμενη μέρα στην αυτοδιοίκηση, κατά πόσο η τοπική αυτοδιοίκηση και ειδικά ο πρώτος βαθμός μπορούν να σταθούν αρρωγή στην αλλαγή που πρέπει να έρθει στο ελληνικό δημόσιο. Γιατί η Δήμη είναι ένα απόσπαστο κομμάτι του ελληνικού δημοσίου. Να δούμε πώς λοιπόν μπορούμε να πάμε σε αυτή την ψηφιακή μετάβαση και να συνεργαστούμε, γιατί για μένα είναι μια πολύ σημαντική ευκαιρία, είναι χρυσή ευκαιρία τώρα να συνεργαστούμε
και με το Υπουργείο Εσωτερικών και με το Ψηφιακής Διακυβέρνησης για να αλλάξουμε τα δεδομένα. Πώς μπορούμε να βάλουμε στο τραπέζι τους 17 θεματικούς στόχους για τη βιώσιμη ανάπτυξη. Πώς μπορούμε πραγματικά να περάσουμε την κοινωνία σε μια άλλη λογική, όπου απλά δεν είναι δέκτης που απλά λαμβάνει μηνύματα και αν θέλει αντιδράει ή όχι, αλλά είναι συμμέτοχος πλέον στη διαμόρφωση μιας νέας κατάστασης στις πόλεις και στα χωριά. Για μένα αυτό είναι το σύστημα, το στοίχημα. Και νομίζω πως την πενταετία αυτή στο Δήμο Τρικαίων σε μεγάλο βαθμό το πετύχαμε. Μάλιστα. Πολύ καλή επιτυχία. Εδώ θα είμαστε για να τα λέμε. Να είστε καλά, Δήμαρχε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε και εμείς.